Τον αγώνα σας τον προσφέρει η εταιρεία Εγκλέζους και ΣΥΑ ΟΜΕ. Εμπορία, κλαρ και σερβίς στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Από το 2014 κοντά σας, με χοντρική, απευθυνόμαστε σε μεταφορικές εταιρείες, σε εταιρείες τροφίμων, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. 2312-682-328. Εταιρεία Εγκλέζος και ΣΥΑ ΟΜΕ. Εμπορία κλαρ και σέρβις στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Θέλει να τρέξει. Δεκτική την μπάλα. Προσπάθησε. Βγήκε ο Δημητρακόπουλος στην έξοδο. Για να δούμε τώρα το κορεά τώρα που βάζεται ο Μίλκας. Το εκτελεί η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0. Να λοιπόν ο Μίλκας εκτέλεσε το κόρνερ, πετάχτηκε εκεί εντυπωσιακά ο Μόσκου και ανοίγει το σκορ για να βάλει μπροστά την ομάδα της Κρυφιάς, κάνοντας σίγουρα ένα ιδανικό ξεκίνημα. Τον αγώνα σας τον προσφέρει η εταιρεία Εγκλέζους και ΣΥΑ ΟΜΕ. Εμπορία, κλαρ και σερβίς στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Από το 2014 κοντά σας, με χοντρική, απευθυνόμαστε σε μεταφορικές εταιρείες, σε εταιρείες τροφίμων, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. 2312-682-328. Εταιρεία Εγκλέζος και ΣΥΑ ΟΜΕ. Εμπορία κλαρ και σέρβις στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Στο 21 κρατάει μπροστά τους γηπεδούχους και έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα θυμίσω φυσικά το παιχνίδι. Εδώ γεμίζει τώρα σε μια παλιά, προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά, θα γίνει το σούτ και η μπάλα τελικά φεύγει out. Κάνετε μεγάλη ευκαιρία εδώ για να γίνει το 2-0 για τους γηπεδούχους, αυτή την αντεπίθεση που έγινε από δεξιά στην εστία του Δημητρακόπουλου. Εκτελεστεί η κεφαλιά, η μπάλα απλώνει τα χέρια του Μητακίδης από την προσπάθεια των επιθετικών εκεί της προοδευτικής, θα καταλήξει out. Συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ μια κεφαλιά που έγινε, είδο Μητακίδης στην πορεία της μπάλας, παρά την πρόθεση. Ο Λιάτσικος μπροστά, ο Τσιναρίδης βγάζει παλιά. Αντεπίδεση τώρα, για να δούμε. Χαζηλασκαράκης, σουτάρι, out. Μεγάλη ευκαιρία από τον αρχηγό που χάνεται. Εδώ τον Παναγιώτη Χαζηλασκαράκη που έκανε το σούτ, αλλά προς έκπληξη του ίδιου η μπάλα έφυγε παράλληλα από το δεύτερο δοκάρι, χάνοντας τεράστια ευκαιρία να ζευγαρώσει τα τερματολίστα του Κρυφιάς. Εκτελεί τα απευθείας. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1.
Μετά την ενέργεια από τον Αποστόλου, πετάχτηκε εκεί και έριξε την ονομαχία. Ισοβαρίζει η προοδευτική και φαίνει μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Έγινε μπροστά, προσπαθεί με το σώμα του. Ακολουθεί τη φάση για να δούμε. Προσπαθεί τώρα να αλλάξει ο Μόσκου που πρόθεσε την μπάλα γρήγορα. Λιμπαδές, θα κάνει παλιά από κοντά. Η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση από το σκόρ του 1-0 της Κηδιάς. Το Μόσκου που τελικά δεν του κάνει το χατήρι εδώ να πετύχει ένα δεύτερο προσωπικό γκολ. Στην κίνηση πάνω έκανε το σύντημα, αλλά βρήκε το ριζόν δοκάρι. Ξέρετε πάρα πολύ του γηπεδοχού στη σημερινή παρουσία. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κρυθεί εδώ. Τώρα βγαίνει επικίνδυνα η ομάδα τη προοδευτική. Για να δούμε. Προσπαθεί να σουτάρει. Θα γίνει το σούταλα, θα φύγει out. Το άγχος που επηρέασε πάρα πολύ την εικόνα, ιδιαίτερα για τον Έσποδο Κρυθιάς που προσπαθεί να ξεσπάσει, αλλά η προοδευτική δείχνει στο δεύτερο μήχρονο να είναι επικίνδυνη και εδώ έχουμε πέναλτι. Να λοιπόν πέναλτι εδώ που κερδίζει σε αυτή την ανατροπή που δείχνει ο Ποζατζίδης που έγινε και τώρα η προοδευτική πάει να την άξει το παιχνίδι στον αέρα. Ο Αποστόλου έχει τη μεγάλη ευκαιρία, εφόσον νικήσει το Μητακίδη, να βάλει μπροστά στους φιλοξενούμενους και να τους δώσει τον πρώτο λόγο, κάνοντας μια απόλυτη ανατροπή. Να που άναψε το παιχνίδι, όπως βλέπετε, εκεί που πληρώνει τα σημαντικά λάθη που έγιναν, εκεί πετώχει. Για να δούμε, Αποστόλου και ο Μητακίδης. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βάση. Με τους φίλους της προοδευτικής να ξεσηκώνονται. Αποστόλου. Κάτω δοκάρια ο Μητακίδης, για να δούμε. Θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Η αγωνία στο κατακόρυφο σε αυτή την σημαντική φάση που δίνεται στην ευκαιρία στην προοδευτική εφόσον μπορέσει να δούμε. Αποστόλου, για να δούμε. Θα πάρει φορά. Μητακίδης κάτω δοκάρια. Αποστόλου. Για να δούμε, η αγωνία σίγουρα μεγάλη. Το σου την μπάλα στα δίκτυα. 1-2. Παρά το ότι έπεισε ο Μητακίδης, ο Αποστόλου κάνει την ανατροπή και ξεσηκώνει τις φίλες της προοδευτικής. Δίνοντας τον πρώτο λόγο. Να που οι φιλοξενούμε με αντιεπιθέσεις γυρίσαν τον αγώνα στο 80-81. Μίλκας προσπάθησε. Το κλέψουμε τώρα για την προοδευτική που βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Που πήρε σίγουρα ψυχολογία. Αποστόλου σουτάρει. Οι κόντρες. Πάνε να γίνει το σούτε. Θα γίνει ένα σούτε και ο Μητακίδης στη δεξιά γωνία να μπλοκάρει. Αλλά και ουσιαστική κατά διαστήματα. Αν και προηγήθηκε ένα κυπηδούχι, αλλά για τη στάση το δεύτερο μήκνο των φιλοξενουμένων απόδωσαν όπως δίνω. Αποτέλεσμα και καρπούς με αποτέλεσμα το 1-0 να γίνει σε 1-2. Για με αυτή την εκτέλεση του φάλου σε καλό σημείο. Όλοι μπροστά στην εστία του Δημητρακόπουλου. Για να δούμε. Παίρνει φορά, το εκτελεί. Η μπάλα στα δίκτυα. 2-2. Ισοβαρίζει από τα απευθείας φάουλ. Και ξεσπάει ο Μίλκας. Να λοιπόν, απίστευτα πράγματα γίνονται στα τελευταία λεπτά. Έτσι λοιπόν στο 88 καταφέρνει ο Μίλκας να κάνει την κατάθεση ψυχής. Με τα απευθείας φάουλ να φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Δεν μπόρεσαν εκεί αμυντική προδευτικής. Και έτσι έχουμε το 2-2. Over, όπως λέμε το παιχνίδι, για να δούμε ποιος θα μπορέσει με καθαρό μυαλό να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Η μπάλα από δεξιά για την προοδευτική. Προσπαθεί να βγάλει σέντρα. Θα γίνει μια παλιά. Βλέπει ο Μητακίδης άπλος στο χέρι του out. Εκτελείται τώρα απευθείας. Μια κεφαλιά. Η μπάλα πίσω. Ξανά. Μίλκας προσπαθεί να κάνει σέντρα. Θα βγάλει παλιά. Οι κόντρες. Η μπάλα από κοντά. Ήταν χέρι εδώ, σαν τη φάση. Αφήνει να εξελιχθεί όπως θα ζει. Φουντώνει η αγωνία. Μίλκας παίρνει θέση. Εκτελεί. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Καλή εκτέλεση, αλλά δεν το έκανε το χατήρι. Τον αγώνα σας τον προσφέρει η εταιρεία Εγκλέσσος και Σία Ομικρον Έψιλον. Εμπορία, κλαρ και σερβίς στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Από το 2014 κοντά σας, με χοντρική, απευθυνόμαστε σε μεταφορικές εταιρείες, σε εταιρείες τροφίμων, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. 2310
682-328. Εταιρεία Εγκλέζος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ, εμπορία κλαρ και σέρβις. Στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου. Σας προσφέρουν τον αγώνα.